αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Α. Είμαστε σε σελίδα 342 και κεφάλαιο ΙΒ. ΙΒ κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο, σελίδα 342 από το βιβλίο Βασιλέων Α. Και επήγεν ο Ροβουάμ Ισυχέμ, διότι η Σιχέμ ήρθε το Πάσο Ισραήλ για να κάνει αυτόν βασιλέα. Ποιο σήκωσε τούτο ο Ιωροβοάμ, ο ιό του Ναβάτο, στη Σίτο έτη εν Αιγύπτο, όπου είχε φύγει από προσώπου του βασιλέου Σολομόντο, έμεινε έτη ο Ιωροβοάμ εν Αιγύπτο, απέστειλαν όμω και κάλεσαν αυτόν. Τότε ήλθαν ο Ιωροβοάμ και πάσα στην αγωγή του Ισραήλ και λάλησαν προ τον Ροβοάμ λέγοντα: Ο πατήρ σου εσκλήρινε τον ζυγόν ημών, Τώρα λοιπόν την δουλεία την σκληράν του πατρός σου και των ζυγών αυτού των βαρύν, τον οποίον επέβαλεν, εφημάς, ελευθέρωσον σύ και θέλωμεν σε δουλεύει. Ο δε είπε προς αυτούς, αναχωρήσατε έως τρεις ημέρας, έπειτα επιστρέψατε προς εμέ και ανεχώρησον ο λαός. Και συνεβουλεύθη ο βασιλεύς Ροβοάμ τους πρεσβυτέρους ή την ενώπιον Σολομόντος του πατρός αυτού έτη ζώντος, λέγον τι με συμβουλεύετε εσεί να αποκριθώ προ τον λαό τούτον» και λάλησαν προ αυτόν λέγοντα, Εάν σήμερον γίνει δούλο ει τον λαόν τούτων και δουλεύσει αυτούς αυτού και αποκριθεί προ αυτού και λαλήσεις αγαθού λόγου προ αυτού, τότε θέλω συνείστε δούλη σου διαπαντό. Απέριψε όμω τη συμβουλή των πρεσβυτέρων, την οποία έδωκαν ει αυτόν, και συνεβουλεύθη του νέου τους συνανατραφέντας με ταυτού, τους παρισταμένους ενώπιον αυτού. Και είπε προς αυτούς, «Τι με συμβουλεύετε εσείς να αποκριθώμεν προς τον λαόν τούτον, ως τον ως σε ελάλησε προς λέγον ελάφρωσον των ζυγών, τον οποίων ο πατήρ σου επέβαλε νεφημάς» και ελάλησαν προς αυτόν οι νέοι, οι συνανατραφέντες με ταυτού, λέγοντες, «Ούτο θέλεις λαλήσει προς τον λαόν τούτον» θέλεις λαλί, ούτω θέλεις λαλί, προς τον λαό του ούτων, ώστις ελάλησε προς ελέγον. Ο πατήρ σου ευάρινε τον ζυγόν αλλά εσύ αλάφρυσον αυτόν εις ημάς. Ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτούς. Ο μικρός μου δάχτυλος θέλει είστε παχύτερος της οσφίος του πατρός μου. <coughs> Τώρα λοιπόν, ο μεν πατήρ μου επεφόρτισε σε εσάς ζυγόν βαρύν, εγώ δε θέλω κάμι βαρύτερον το ζυγό σα. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους. Και ήλθε ενώ ο Ιεροβοάμ και πας ο λαός προς τον Ροβοάμ την τρίτη ημέρα ως είχε λαλήσει ο βασιλεύς λέγον επανέλθετε προς εμέ την τρίτη ημέρα και απεκρίθη ο βασιλεύς προς τον λαόν σκληρός και εγκατέλειπε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων την οποία έδωκαν εις αυτόν και λάλησε προς αυτούς κατά τη συμβολή των νέων λέγων «Ο πατήρ μου ευάρινε τον ζυγόν σας, αλλά εγώ θέλω καμ, καμι βαρύτερον τον ζυγό σας. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγας, αλλά εγώ θέλω σας παιδεύσει με σκορπίους». Και δεν εισήκουσε ο βασιλεύς των λαών, διότι το πράγμα έγινε παρακυρίου, δια να εκτελέσει τον λόγο αυτού τον οποίο ο Κύριος ελάλησε, δια του Αχιά του συλονίτου του Ιεροβοάμ, των ιών του ναβατ και ειδών πας ο Ισραήλ, ότι ο βασιλεύς δεν εισήκουσε εις αυτούς, απεκρίθη ο λαός προς τον βασιλέα λέγον, «Τι μέρος έχουμε ημείς εν το Δαβίδ, ουδε μίαν κληρονομίαν έχομεν εν το Υιό του Ιεσέ, εις τα σκηνά σου Ισραήλ, πρόβλεψον τώρα Δαβίδ περί του οίκου σου». Και ανεχώρησε ο Ισραήλ εις τα σκηνά σ' αυτού. Περί δε των Ισραήλ του κατοικούντων εν τες πόλες στην Ιούδα, ο Ροβοάμ ευασίλευσεν επ' αυτούς και απέστειλεν ο βασιλεύς Ροβοάμ τον Αδωράμ, τον επί των φόρων, και ελιθοβόλησεν αυτόν πάσο Ισραήλ με λίθους και απέθανε. Όθεν έσπευσεν ο βασιλεύς Ροβοάμ να αναβεί στην άμαξαν δια να Ιερουσαλήμ. Ούτως απεστάτησεν ο Ισραήλ από του οίκου του Δαβίδ έως της ημέρας ταύτης. Ότε δε οίκουσε πάσο Ισραήλ ότι ο Ροβουάμ επέστρεψεν, απέστειλαν και κάλεσαν αυτόν στην συναγωγή και έκαμαν αυτόν βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Δεν ακολούθησε τον οίκον του Δαβίδ, η μη φιλή του Ιούδα μόνη. Και ελθόν ο Ροβοάμ σε Ιερουσαλήμ συνήθρισεν πάντα τον οίκον Ιούδα και την φιλή Βενιαμίν, 180.000 χιλιάδα εκλεκτών πολεμιστών, για να πολεμήσωσες κατά του οίκου Ισραήλ, όπω επαναφέρωση την βασιλεία ει τον Ροβοάμ των Ιών του Σολομόντο. Έγινε όμω λόγο Θεού προ τον Σεμαίαν, άνθρωπο του Θεού, λέγον: Λάλισον προ τον Ροβοάμ, τον Ιόν του Σολομόντο, τον Βασιλέα του Ιούδα, και προ πάντα τον οίκον Ιούδα και Βενιαμίν, και προ το επίλυπον του λαού, λέγον: Ούτω λέγει κύριο, δεν θέλετε αναβί ουδέ πολεμήσει εναντίον των αδελφών σα, τον Ιόν Ισραήλ, επιστρέψατε έκαστο στον οίκον αυτού, διότι παρεμού έγινε το πράγμα τούτο. Και υπήκουσαν στον Λόγο του Κυρίου και επέστρεψαν να υπάγωσαν κατά τον Λόγο του Κυρίου. Αμήν. Ο Σολομών λοιπόν τελείωσε από βασιλιάς. Διάδοχος Σολωμόντος έγινε ο Ρωβουάμ, ένας άνθρωπος που δεν φανερώνεται, δεν φαίνεται ότι ήταν κατά την καρδία του Θεού. Δεν ήταν όμως και παραβάτης. Δηλαδή θα, θα, λέγαμε δεν ήταν ούτε ζεστός, ούτε κρύος, αλλά ήταν μάλλον χλιαρός. Απ' την άλλη μεριά, ο Θεός είχε αποκαλύψει στον Ιεροβοάμ ότι για την α, αποστασία του Σολομόντα, ο Θεός τον είχε εκλέξει και του το είχε αποκαλύψει με προφητικό λόγο, τον είχε εκλέξει να γίνει αυτός βασιλιάς, αλλά στις δέκα φυλές του Ισραήλ, ενώ ο Ροβοάμ θα παρέμενε κατά χάρη Δαβίδ του δούλου του Θεού, βασιλιά στον Ιούδα και στο ίμιση του Βενιαμίν που κατοικούσε στη γη του Ιούδα. Όταν πέθανε ο Σολομώντας, τώρα τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν την πορεία που ο Θεός έχει προγραμματίσει. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου αλλά επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου είτε ευνοϊκά είτε δυσάρεστα ανάλογα με την καρδιά του ανθρώπου και τη στάση του και τη σχέση του με το Θεό και τη στάση του ενώπιον του Θεού. Τώρα λοιπόν η απόφαση του Θεού ήταν να επέμβει και να χωριστεί ο λαός Ισραήλ από τη μια μεριά στις δέκα φυλές του Ισραήλ και από την άλλη μεριά ο Ιούδας με το ίμιση του Βενιαμίν που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ και στη γη του Ιούδα. Αυτό το ήξεραν πλέον όλοι, το ήξερε και ο Σολομώντας, προφανώς το ήξερε και ο Ροβοάμ, η Εροβοάμ, το ήξεραν όλοι γιατί ο Σολομών είχε αγριέψει όταν το μάθε, παρόλο που η στοιχομηθία του προφήτου Αχιά με τον Ιεροβοάμ ήταν απολύτως κατηδίαν, όμως ξέφυγε του Ιωροβάμ το είπε, το έμαθε ο Σολομώντας, προσπάθησε να τον σκοτώσει, ίσα ίσα που πρόλαβε ο Ιωροβάμ και έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί στην Αίγυπτο έμαθε ότι ο Σολομώντα απέθανε. Και πολύ σοφά έπραξε, δεν βιάστηκε να πάει. Η βιασύνη, η ανθρώπινη, δεν έχει την εύνοια του Θεού και δεν έχει καλά αποτελέσματα. Η υπομονή ενώπιον του Θεού έχει αγαθά αποτελέσματα, καθώς μας λέγει ο Λόγος του Θεού, έχετε χρίαν υπομονής, γιατί τότε μπορείτε στο χρόνο της υπομονής να κάνετε το θέλημα του Θεού, ώστε ευαρεστούμενος ο Θεός να εκπληρώσει τις υποσχέσεις στον καθέναν αλλά και εν γέννη της του ο Θεός. Με μεγάλη υπομονή και επιμένω σε αυτό, ιδιαίτερα για τους νέους αλλά και για όλους μας, η βιασύνη σε οτιδήποτε ζήτημα της ζωής μας, έστω και αν ξέρουμε ότι ο Θεός το έχει προετοιμάσει, δεν είναι ευάρεστη στο Θεό. Αντιθέτως, με υπομονή θα περιμένουμε τον Κύριο να μας προσκαλέσει ή να μας αποστείλει. Ο Ιεροβουάμ λοιπόν με μεγάλη υπομονή παρέμεινε στην Αίγυπτο ακόμη και όταν έμαθε ότι ο Σολομών είχε αποθάνει. Το αποτέλεσμα ήταν μαζεύτηκαν ο λαός Ισραήλ απέστειλαν μηνυτές και τον κάλεσαν ήξερε τη συνέχεια, αλλά δεν ήθελε να τη δημιουργήσει αυτός, αλλά να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού. Πράγμα το οποίο είναι βάρεστο εις το Θεό και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα έχει στη ζωή των ανθρώπων. Ο βιαστικός άνθρωπος χάνει. Είναι σαν έναν άνθρωπο που ξέρει ότι τα φρούτα, τα σίκα είναι πάρα πολύ νόστιμα, αλλά αν βιαστεί και τα κόψει άγουρα, είναι άθλια Ενώ αν περιμένει και οριμάσουν Τότε πραγματικά τα απολαμβάνει Εάν πάλι καθυστερήσει Τότε σαπίζουν Ο Θεός θέλει Να συμπεριφερόμεθα Στο δικό του χρόνο Όχι στο δικό μας χρόνο Ούτε επιγόντως Ούτε άσε να δούμε τι θα γίνει Στο δικό του χρόνο και ένα ωραίο σημείο για να καταλάβουμε πότε μας προσκαλεί ο Θεός είναι ότι όταν ζητάνε από μας βοήθεια. Όταν παραδείγματο χάρη είχε βρεθεί ο Απόστολος Παύλος με τους συντρόφους του στην Τρία και δεν ήξεραν πού να πάνε και τι να κάνουν ο Θεός έστειλε ε, 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 ένα όραμα στον ενύπνιο όραμα δεν θυμάμαι στον Παύλο έναν άνδρα Μακεδόνα που του είπε έλθε και βοήθησον ημάς και αμέσως συνεπέραναν ότι ο Θεός μας προσκαλεί όταν κάποιος σου ζητάει βοήθεια αλλά αληθινή βοήθεια με την καρδιά του όχι σκόπιμη ή οτιδήποτε άλλο υποκριτική όταν κάποιος ή κάποιοι σου ζητάνε βοήθεια να ξέρεις ότι ο Θεός είναι αυτός που σε προσκαλεί ποτέ να μην παραβλέπουμε την πρόσκληση των ανθρώπων, των οποιονδήποτε ανθρώπων για βοήθεια. Ή όπως παραδείγματο χάρη, ο Απόστολος Παύλος εγκλωβίστηκε θα λέγαμε από το Θεό στην Ταρσό για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Αφού τρία χρόνια βρέθηκε στην Αραβία και εκεί ο Κύριος του δίδαξε το Ευαγγέλιο Στη συνέχεια, όταν τέλειωσε η διδαχή και η αποκάλυψη του Ευαγγελίου στον Απόστολο Παύλο από τον ίδιο τον Ιησούν Χριστόν, τότε αυτός πήρε απόφαση και πήγε στα Ιεροσόλυμα να κηρύξει το Ευαγγέλιο που του διδάχτηκε. Και εμφανίζεται ο Κύριος μπροστά του και του λέει «Μη φύγε». Λέει «Μα Κύριε, τι να φύγω αφού αυτοί ξέρουν ποιος ήμουν, θα δεχτούν το, το λόγο σου». «Φύγε, κινδυνεύει ζωή σου και πράγματι κινδύνευσε η ζωή του και με τη βία οι μαθητές κατάφεραν και τον έδιωξαν και πήγε στην Ταρσό. Εκεί εκπαιδεύτηκε στην υπομονή που είναι μεγάλο μάθημα. Και όταν ο άνθρωπος δεν είναι εκπαιδευμένος στην υπομονή, ο Θεός επιτρέπει θλίψεις, όπου οι θλίψεις εργάζονται υπομονή. Γιατί μόνο μέσα από την υπομονή και μόνο η υπομονή εργάζεται στη ζωή του ανθρώπου δοκιμή με αποτέλεσμα η δοκιμή να εργάζεται ελπίδα όπου αυτή η ελπίδα που είναι αποτέλεσμα της δοκιμής δηλαδή του δόκιμου ανθρώπου αυτή η ελπίδα δεν κατεσχύνει ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τέσσερα χρόνια περίμενε με υπομονή την πρόσκληση του Κυρίου που ήρθε με το, πρόσωπο του Βαρνάβα ο οποίος του είπε έλα να μας βοηθήσεις γιατί είμαστε στην Αντιόχεια. Και κατάλαβε ότι ο Κύριος τον προσκάλεσε, πήγε, ένα χρόνο υπηρέτησε μαζί με τους άλλους αδελφούς διδάσκοντας και στο τέλος του ενός έτους ο Θεός αποφάσισε με το Πνεύμα το Άγιο να τον προσκαλέσει και να τον αποστείλει στην αποστολή του στα έθνη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε και ο Ιεροβοάμ, ο οποίος με υπομονή περίμενε μέχρι του, τον εκάλεσαν και από εκεί και πέρα πια, ελεύθερος, προσκεκλημένος από το Θεό, μπήκε μέσα στο δρόμο και στο έργο του Θεού. Αμέσως μετά παρουσιάστηκαν ο Ιεροβοάμ και οι άρχοντες του λαού Ισραήλ προς τον Ροβοάμ με ένα συγκεκριμένο αίτημα. Ο πατήρ σου εσκλήρινε τον ζυγό νεφημάς πολύ. Τώρα λοιπόν την δουλείαν την σκληράν του πατρός σου και των ζυγών αυτού των βαρύν τον, τον οποίων επέβαλε νεφημάς ελάφρωσον εσύ και εμείς θα σε δουλεύουμε και θα είμαστε μέσα στο λαό Ισραήλ και εσύ θα είσαι βασιλιάς μας. Βλέπετε ότι η απομάκρυνση του Σολομώντα από το θέλημα του Θεού αλλίωσε το χριστιανικό του θα λέγαμε χαρακτήρα τον κατέστησε σκληρό και άγριο όσο ο άνθρωπος είναι στην παρουσία του Θεού στο θέλημα του Θεού η καρδιά του είναι απαλή και τρυφερή όπως στην αρχή της βασιλείας του Σολομώντος, που ήταν και ο αγαπητός του Κυρίου. Σιγά σιγά όμως απομακρυνόμενος από το Λόγο του Θεού, λίγο λίγο, δεν έφυγε ξαφνικά, λίγο στην αρχή είπε να αποκτήσω πιο πολλά άλογα, ενώ ο Λόγος του Θεού έλεγε όχι ύπους. Να αποκτήσω πιο πολύ χρυσάφι, ενώ ο Λόγος του Θεού έλεγε όχι χρυσάφι. Από τα άλογα πήγε στο χρυσάφι, από το χρυσάφι πήγε στις γυναίκες. Γιατί να έχω μόνο Ισραηλίτισες γυναίκες, να πάρω και από την Αίγυπτο, να πάρω και Μωαβίτισες και έφτασε να έχει 700 γυναίκες και 300 παλακές. Χίλιες γυναίκες. Αυτό όμως τον οδήγησε ακόμη πιο μακριά στο να λατρεύει, να αποδέχεται τους θεούς των γυναικών του ακόμη πιο μακριά να χτίσει ναούς και θυσιαστήρια για τους θεούς των γυναικών του και ακόμη πιο μακριά να λατρεύει και αυτός μαζί με τις γυναίκες του τους ξένους θεούς. Αυτή η πορεία της πτώσης είχε ταυτόχρονα πορεία μεταβολής του χαρακτήρα του και ενώ ήταν απαλός και τρυφερός στην καρδιά έγινε σκληρός και βαρύς άγριος, κακός είναι αυτό που πολύ σοφά μας αποκαλύπτει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο του όταν μιλάει στους μαθητάς του λέγοντας ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίον όταν θα έρθω θα τον βρω να υπηρετεί τους υπηρέτες που του έχω δώσει στην αποστολή του, στην υπηρεσία του προσφέροντας αυτούς το διορισμένο καιρό τη διορισμένη τροφή. Αυτόν τον δούλο τον πιστό και το φρόνιμο εγώ θα τον υψώσω και θα τον ευλογήσω. Αν όμως ο δούλος γίνει πονηρός και οκνηρός και χάσει την όρασή του. Ο Κύριος είναι πλησίον, με βλέπει, ο Κύριος έρχεται και χάσει τη σχέση του, την αγαθή με το Θεό, τότε τι θα κάνει, θα αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τις δούλες, τους συνδούλους του και τις σύνδουλες του, θα αγριεύει, θα φωνάζει και θυμηθείτε μόνο υπό της περηφανίας προέρχεται η έρηση. Όπου υπάρχει φθόνος, πικρός και φιλονικία, εκεί υπάρχει πάνω χρειών πράγμα. Όταν λοιπόν χάσει ο άνθρωπος, ο δούλος του Θεού, όπως ο Σολομώντας, το φόβο του Θεού, απομακρυνόμενος σιγά σιγά από το Λόγο του Θεού θα φτάσει μέχρι άκρα αποστασίας με αποτέλεσμα να δέρνει, να τσακώνεται, να μαλώνει, να αγριεύει πρώτα στην οικογένειά του, τη γυναίκα του, τον άντρα, στα παιδιά του ύστερα τους κοντινούς του και ύστερα με όλους. Και όταν αρχίζει να δέρνει τους συνδούλους του και τις σύνδουλές του τότε θα αρχίσει να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του να τρώει, να πίνει και να έχει κοινωνία με τους μεθύοντες πλέον το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή του θα είναι ο εαυτούλης του οι απολαύσεις του και η καλοπέρασή του κάποτε θυμάμαι είχα ρωτήσει μια αδελφή και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άντρας σου, γιατί μου κάνει παράπονα ότι ο άντρας της δεν την αφήνει, δεν τη βοηθάει, δεν της δίνει χρήματα, την ταλαιπωρεί. Και του λέω, δηλαδή ο άντρας σου της λέω είναι τσιγκούνης. Και μου λέει όχι με τον εαυτό του, με τους άλλους. Πω, πω φοβερό, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση και ήταν και χριστιανός. Και από τους καλούς νομιζόμενους χριστιανούς. Πώς γίνεται αυτό. Όχι λέει με τον εαυτό του Τσιγκούνης, με τους άλλους. Που σημαίνει ότι είχε αρχίσει η καρδιά αυτού του ανθρώπου χάνοντας τη σχέση του με το Θεό, την όρασή του με το Θεό να αλλοιώνεται εναντίον των άλλων υπέρ του εαυτού του. Όπως ακριβώς Σολομώντα. Γι' αυτό και οργίστηκε αυτό, το εξοργίζει το Θεό οι σκέψεις να, μόνο για τον εαυτό μου και εις βάρος των άλλων εξοργίζει το Θεό θυμώνει ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο γι' αυτό εξοργίστηκε και του είπε δεν κάνεις για βασιλιάς το βασίλειό σου δεν μπορεί να μείνει ενωμένο αλλά χάνει δαβή του δούλου μου θα δώσω στη συνέχειά σου δεν θα έχεις καλή συνέχεια δηλαδή δεν θα έχεις καλή συνέχεια γιατί εξόργησε στο Θεό. Γι' αυτό χάριν Δαβίδ, όχι χάριν σου, χάριν Δαβίδ του δούλου μου, στη συνέχειά σου θα υπάρχει μόνο το βασίλειο του Ιούδα με το υπόλοιπο του Βενιαμίν, ενώ τα άλλα, οι άλλε δέκα φυλέ θα παραδοθούν στο δούλο σου, τον Ιεροβοάμ. Όσο δε πιο πολύ αγριεύει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ κακό κάνει στους άλλους μεν, αλλά ιδιαίτερο στον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιωροβουάμ είπε ο πατέρας σου εσκλήρινε τον ζυγόν ημών δουλίαν σκληράν έβαλε πάνω μας και ζυγόν βαρύν. Εάν εσύ μας ελευθερώσεις από το βαρύ ζυγό τότε θα συνεχίζουμε να είμαστε λαό σου και εσύ βασιλιά μα. Το Αωροβάμ είναι μπροστά σε ένα δίλημα. Και το δίλημα είναι τι είναι το σωστό να κάνω, τι πρέπει να κάνω, τι μπορώ να κάνω. Και το πρώτο μεγάλο λάθος που έκανε ο Ροβουάμ Ρο ήταν ότι πήγε και ρώτησε τους πρεσβύτερους συμβούλους του πατέρα του και στη συνέχεια τους νεότερους συμβούλους δικούς του και δεν πήγε να ρωτήσει το Θεό τι πρέπει να κάνει. Δεν σκέφτηκε να ρωτήσει το Θεό. Σκέφτηκε με τη δική του τη σοφία αλλά και τη γνώμη όλων των άλλων θα πάρω τη σωστή απόφαση. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αδερφοί στα διλήμματά μας όταν πρόκειται να πάρουμε αποφάσεις που θα παίρνουμε πολύ συχνά θα χρειάζεται στη ζωή μας να παίρνουμε πολύ συχνά αποφάσεις από πολύ μικρές ως πολύ μεγάλες για τη ζωή μας πολύ μεγάλες παραδείγματος χάρη αποφάσεις είναι ο γάμος Πολύ μεγάλη απόφαση παραδείγματο χάρη είναι η εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Πολύ μεγάλη απόφαση επίσης είναι η δουλειά που πρέπει να κάνω. Επίσης μεγάλη απόφαση είναι πως θα συμπεριφερθώ στους γονείς μου, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Και λέω μεγάλες αποφάσεις γιατί έχουν συνέπειες. Ό,τι αποφασίσεις θα έχει συνέπειε καλές ή κακές. Ο Ροβάμ λοιπόν έκανε το μεγαλύτερο λάθος που κάνει κάθε ένας άνθρωπος του Θεού όταν δεν έχει φόβο Θεού. Γι' αυτό είπα δεν ήταν ζεστός αλλά ούτε και ψυχρός. Δεν σκέφτηκε να ρωτήσει το Θεό. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό του. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό του να προσευχηθεί, να πει Θεέ μου τι θα κάνεις. Θα μου πεις αν το έκανε θα έχει αποτελέσματα διαφορετικά. Το βέβαιο είναι ότι αν το έκανε με ειλικρίνεια, γιατί πραγματικά θέλει ο Θεός να του φανερώσει και να του μιλήσει, όχι γιατί θέλει ο Θεός να επιβεβαιώσει την απόφασή του, αυτό το δεύτερο είναι χειρότερο λάθος από το πρώτο. Παίρνω μια απόφαση και πηγαίνω στο Θεό και του λέω πες μου ότι ήταν σωστή, γιατί αν δεν μου πεις εγώ αυτό θα κάνω πάντως είναι χειρότερη απόφαση. Το να έχω πάρει απόφαση και να θέλω να πάρω και τη σφραγίδα από το Θεό. Όχι το λόγο του Θεού, όχι την κατεύθυνση και την οδηγία του Θεού, τη σφραγίδα για την απόφασή μου. Για να έχει και η συνείδησή μου ελευθερία. Βέβαια ο Ροβοάμ δεν έκανε τίποτα από όλο αυτό. Και έτσι προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους συμβούλους του Σολομώντα οι οποίοι σαν πρεσβύτεροι γιατί η αλήθεια είναι ότι ο έμπειρος χριστιανός έχει και μεγάλη σοφία μεγαλύτερη από το νεότερο γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού οι νεότεροι υποτάσσεστε εις τους πρεσβυτέρους εκείνος βέβαια μπορεί ένας νεότερος να έχει καλύτερη γνώμη από έναν γεροντότερο βέβαια όταν προσεύχεται και ρωτήσει τον Θεό όπως ήταν οι τρεις φίλοι του Ιώβ οι οποίοι τελικά πήγαν να τον παρηγορήσουν αλλά ήταν άθλοι οι γιατί προσπάθησαν να τον αντί να τον παρηγορήσουν να τον ελέγξουν δηλαδή στην θλίψη του δεν θέλει έλεγχο άλλος αλλά και να τον ελέγξουν και με τη δική του γνώμη, με τη δική τους γνώμη και σοφία και παρουσιάστηκε ένας νεότερος ο Ηλίου αλλά ήταν προφήτης και τον πλήρωσε ο Θεός με πνευμάγιο, του έδωσε λόγο δικό του που αποστόμωσε τους τρεις γεροντότερους υποτιθέμενα σοφούς αλλά και τον Ιώβ τον οποίον υποτιθέμενοι σοφοί φίλοι του δεν μπόρεσαν να τον αποστομώσουν και τον αποστόμωσε οδηγώντας τον στην αλήθεια και στην ευλογία. Δεν είναι με τη σοφία μου να σε αποστομώσω, είναι με τη σοφία του Θεού να σε βοηθήσω. Δεν είναι με τη σοφία μου να σου πω τα λάθη σου, είναι με τη σοφία του Θεού να διορθώσουμε τα λάθη σου και να διορθώσεις εσύ τα δικά μου. Το οποίο είναι δηλαδή το κίνητρο, ποιος είναι ο στόχος. Στόχος είναι η διόρθωση, η αποκατάσταση η ευλογία η οποία σπάνια είναι αποτέλεσμα της σοφίας του ανθρώπου μεταβεβαιότητος είναι αποτέλεσμα της φωνής και της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου Ο Ροβάμ λοιπόν έκανε αυτό το φοβερό λάθος και απευθύνθηκε στους συμβούλους τους μεγάλους και τους μικρούς. Μεγάλη του δώσανε πολύ σωστή συμβουλή, την οποία καλό θα είναι να την έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, εμείς που έχουμε δίπλα μας ανθρώπους, υπό την εξουσία μας κατά χάρη Θεού, δηλαδή την οικογένειά μας, ακόμα στη δουλειά μας, ακόμα στην εκκλησία, αν είναι κάποιος πρεσβύτερος, διάκονος, παλιός αδελφός, τι είπε, τι είπαν αυτοί, ποια ήταν η συμβουλή τους. Εάν σήμερα εσύ γίνεις δούλος εις των λαών αυτών, θα είναι βασιλιάς τώρα. ούτε τι του λένε. Αν εσύ γίνεις σήμερα δούλος των λαών αυτών και δουλεύεις υπηρετή των λαών αυτών, πρώτον και δεύτερον, και αν αποκριθείς αυτούς αγαθούς λόγους, αγαθούς λόγους, όχι να τους κολακεύσεις, αλλά ειλικρινείς λόγους, με αγαθοσύνη και μόνος αγαθός είναι ο Θεός, λόγους Θεού, τότε θα τους κερδίσεις και θα είναι δούλη σου. Είπαν δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητάς του, λέγοντας ότι προσέξτε, οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών, αυτή δηλαδή που είναι υπεράνω, αυτοί συνηθίζουν όχι να κυριεύουν, να κατακυριεύουν τους, τους ανθρώπους τους. Αλλά αυτοί είναι νομιζόμενοι άρχοντες. Δεν είναι άρχοντες. Νομίζουν ότι είναι άρχοντες, αλλά δεν είναι. Δηλαδή αυτοί που είναι από κάτω δεν είναι ποτέ ταγμένοι σε αυτούς. Ακόμη οι νομιζόμενοι μεγάλοι Μεγάλος λέει αυτός για τον εαυτό του και οι άλλοι δεν είναι εφόσον κατεξουσιάζει. Όταν λοιπόν κατακυριεύεις σαν άρχοντας και κατεξουσιάζεις σαν μεγάλος, ούτε άρχοντας είσαι ούτε μεγάλος είσαι νομίζεις ότι είσαι. Γιατί, Γιατί οι άλλοι δεν υποτάσσονται σε σένα, δεν είναι υποτεταγμένοι. Λε Πατέρα, θα του βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Τα παιδιά σου δεν σε σέβονται, δεν σε υπακούνε, θα φύγουνε. ή ένα πρεσβύτερο θα σα πω, εγώ τι θα κάνετε, ή ένα πειμένα βγάζει αποφάσει, αυτό θα κάνετε. Γιατί νομίζει ότι έχει δύναμη και εξουσία. Η αλήθεια δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εάν θέλετε να είστε μεγάλοι τότε κοιτάξτε να είστε, υπηρέ... να είστε υπηρέτες αυτών στους οποίους θέλετε να είστε μεγάλοι. Και αν θέλετε να είστε άρχοντες, πρώτοι, κοιτάξτε να γίνετε δούλοι πάντων. Τα ίδια λόγια που είπε ο Χριστός, οι πρεσβύτεροι σύμβουλοι, του Σολομάντα καταρχάς και του Ρωβουάμ στη συνέχεια, τα ίδια λόγια που είπε ο Χριστός, τα ίδια του είπαν. Και αυτό είναι νόμος πνευματικός που δεν μεταβάλλεται. Υπάρχουν νόμοι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φυσικοί που δεν αλλοιούνται και πνευματικοί που πιο δύσκολα, που πιο απόλυτα δεν αλλοιούνται. Όποιος κατακυριεύει νομίζει ότι είναι άρχοντας. Αλλά δεν είναι και οποιος κατεξουσιάζει νομίζει ότι είναι μεγάλος αλλά δεν είναι λάθος κάνει ενώ τι του είπαν εάν γίνεις δούλος αυτών σήμερα σήμερα και αποφασίζεις να τους υπηρετήσεις αποκρινόμενος αγαθούς λόγους προς αυτούς όχι κολακευτικούς ψεύτικους αληθινούς αγαθούς λόγους, τότε κέρδισε στην ψυχή τους. Όμως αυτά τα λόγια η καρδιά του δεν μπορέσε να τα δεχτεί. Εγώ βασιλιάς και θα γίνω δούλος. Εγώ βασιλιάς και θα τους υπηρετήσω. Παρόλο που ο Θεός έβαζε τους κριτές καταρχάς και τους βασιλιάδες για να κρίνουν και να υπηρετούν. Θυμάστε τι είχε ζητήσει ο Σολομώντας από τον Θεό όταν του είχε ζητήσει τι θες να κάνω. Δώσε μου σοφία για να μπορώ να τους υπηρετώ. Και ο Θεός ευαριστήθηκε. Αυτός θέλει σοφία για να μπορεί να τους κατεξουσιάζει και να τους κατακυριεύει. Αν δεν υπάρχει τέτοια εξουσία από τον Θεό. Δεν υπάρχει τέτοια σοφία από τον Θεό. Οι νεότεροι σαν νεότεροι που δεν έχουν καταλάβει τι θα πει Λόγος Θεού δεν έχουν εμπειρίες με το Θεό απλώς έχουν εξουσία σαν σύμβουλοι του βασιλιά και φίλοι του βασιλιά μέσα δηλαδή, αυλή δηλαδή, αυλική δηλαδή μίλησαν κατά την καρδιά του Ροβουάμου Προσπάθησαν όποιο είναι δυνατόν και όπως είναι δυνατόν να γίνω πιο ευάρεστος στο Ροβάμ το βασιλιά αγνώντας το Θεό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί μη θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος λέει αν ήθελω να αρέσκω στους ανθρώπους δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Δεν είναι το ζήτημα να αρέσω στους ανθρώπους. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Καλό, μάλλον κακό. Και όπου έχει σημασία είναι να αρέσουμε στο Θεό, αδερφοί. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι, αλλά αν σε νοιάζει τι λέει ο Θεός. Γιατί αν σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι, θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Αν σε νοιάζει τι λέει ο Θεός, θα ευλογηθείς. το αποτέλεσμα επίστη στην πρόταση των ανθρώπων αυτών των νέων, των νεότερων που τι είπαν γίνε πιο σκληρός ακόμη ακόμη πιο σκληρός να γίνεις το αποτέλεσμα πια ήταν προδιαγεγραμμένο πίστεψαν με την ισχύ, με τη δύναμη και με την αυστηρότητα θα καταφέρουν να τους πείσουν. Και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Με τη δύναμη, την αυστηρότητα αντέδρασαν, επαναστάτησαν και απομακρύνθηκαν. Και έτσι οι άνθρωποι σήμερα χάνουν τα παιδιά τους, έτσι οι άντρες χάνουν τις γυναίκες τους και έτσι οι γυναίκες χάνουν τους άντρες τους. Με το να προσπαθούν με πίεση, με καταπίεση να επιβάλλουν τις απόψεις τους ποτέ δεν θα γίνεται αυτό και αν προς ώρας γίνει επιφανειακά θα είναι και όχι μέσα στην ψυχή των ανθρώπων δεν θα είναι μέσα στην ψυχή των ανθρώπων δεν θα είναι ειλικρινές η αυστηρότητα, η σκληρότητα, η καταπίεση διώχνει τον άνθρωπο η γλυκύτητα και η τρυφερότητα και η υπομονή κερδίζει την ψυχή του ανθρώπου. Οι Ισραηλίτες με μια φωνή, χωρίς αντίρρηση, με μια γνώμη, είπαν δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με σας. Στις σκηνές σου Ισραήλ και φύγανε. Ο Ροβάμ τίποτα δεν κατάλαβε. Νόμιζα ακόμη ήταν βασιλιάς τόσο άφρον ήταν γιατί είναι άφρονο ο άνθρωπος ο οποίος χάνει το φόβο του Θεού καθυπερβολήν άφρον και πήρε τον Αδωράν να πάει μαζί του στο λαό Ισραήλ να πάρει τους φόρους και με έκπληξη ο άφρον άνθρωπος είδε να λιφοβολούνε τον Αδωράν και ίσα ίσα που πρόλαβε και ανέβηκε στην Άμαξα και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα εκεί ξαναμάζεψε τους νεότερους τι θα κάνουν να τους πολεμήσουμε βρήκε τη λύση έτσι είσαστε θα σας πω εγώ τώρα θα σας φτιάξω εγώ ευτυχώς που επενέβη ο Θεός με τον προφητικό λόγο γιατί τα αποτελέσματα θα ήταν τραγικά γιατί ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερο στρατό από ότι ο Ιούδας και ήταν εκπαιδευμένοι και είχαν και δίκιο όταν έχει δίκιο ο άνθρωπος έχει δύναμη Αυτό πίστεψε λοιπόν επειδή μάζεψε 180.000 ότι θα πάμε και θα επιβάλλουμε την άποψή μας Αν δεν επιβάλλεται η άποψη με δύναμη με ισχύ η άποψη επιβάλλεται με τη χάρη του Χριστού. Μόνο με τη χάρη του Χριστού. Μόνο ο Χριστός φτιάχνει τις καρδιές των ανθρώπων. Είχε την ευκαιρία να υπακούσει στη φωνή των πρεσβυτέρων συμβούλων του. Έχασε την ευκαιρία υπακούοντας αυτών που λάλησαν κατά την καρδία του. Και στην πραγματικότητα έχασε την ευκαιρία γιατί δεν ρώτησε το Θεό. Τώρα θα μου πεις, μα δεν είχε ο Θεός πει ότι θα γίνει, μπορούσε να το αλλάξει. Ο Θεός αδερφή προφητεύει, προβλέπει. Αυτός ο Ρωβοάμ είχε μεγαλώσει στην αυλή του πατέρα του, μέσα στην καλοπέραση και στην αμαρτία, ακόμη θα έλεγα και στην πορνεία και τη μοιχεία της εποχής. Δεν είχε πια ο Ροβουάμ, καμία σχέση με το Θεό, δεν είχε καμία διδασκαλία για το Θεό από κανέναν. Είχαν παραδοθεί στα πλούτη και στι απολαύσει οικογενειακώ. Αποτελέσματα τραγικά. Και αν ο Θεό δεν επενέβαινε να του σταματήσει, και αν ο Θεό δεν έβαζε στην καρδιά στο Ροβάμ και στους λοιπούς άρχοντες να υποταχθούν στο Λόγο του Θεού, τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Εάν θέλουμε λοιπόν αδελφοί, να είμαστε άρχοντες στο σπίτι μας με το ξύλο, με το ζόρι και με τις φωνές είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε με την υπομονή, με τη γλυκύτητα, με την προσευχή και με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε όλα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού ο πνευματικός. Όταν έρχεται κάποια αδερφή και μου λέει τι να κάνω με τον άντρα μου και με τα παιδιά μου της λέω να γίνεις δούλα στο σπίτι σου. Μα δούλα, δούλα, όχι δούλη, δούλα. Για να βρεις χάρη από το Θεό και τους ανθρώπους. Μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε στη ζωή μας να πετύχουμε τα αδύνατα στους ανθρώπους που είναι δυνατά μόνο στο Θεό. Αμήν.